Θα δούμε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Σήμερα με την συνάδελφο τη Βαΐα Βαΐδου θα συζητήσουμε για τα όσα συμβαίνουν στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή. Είδαμε χθες το βράδυ τι γίνεται στην περιοχή της Ιτικής. Καθημερινά θα έχουμε θέματα τα οποία θα σας τα παρουσιάζουμε. Στο Δήμο λοιπόν Εμμανουήλ Παπά πληροφορούμαστε ότι οι αντιδήμαρχοι Βαΐα, κυρίες και κύριοι, δεν χωράνε στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χωροταξικό φαίνεται πως είναι το πρόβλημα για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Πρόβλημα, πονοκέφαλος για το Δημήτρη Νότα, πώς θα χωρέσουν οι αντιδήμαρχοι μέσα στο Δημαρχείο. Παρότι το Δημαρχείο είναι μεγάλο, ναι, και φαίνεται δηλαδή ότι είναι μεγάλο γιατί ήταν σχολείο ο συγκεκριμένος χώρος, mm-hmm, οι αίθουσες που διαθέτει δεν είναι τόσες πολλές ώστε να υπάρχουν αρκετά γραφεία για τους αντιδημάρχους. Και εδώ τώρα έρχεται το πρόβλημα. Πού θα χωρέσουν, πού θα πάνε οι αντιδήμαρχοι, πώς θα είναι όλοι στο Δημαρχείο για να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Κάποιοι λοιπόν, Δημήτρη, θα πρέπει, θα το πω σε εισαγωγικά, να εξοριστούν. Βαΐα, στην προηγούμενη θητεία πώς χωρούσανε? Ήταν πιο λίγη αντιδήμαρχη στην προηγούμενη θητεία. Τώρα δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να μοιραζόταν και κάποιο γραφείο. Πάντως τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλιστα. Δηλαδή φαίνεται πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γραφείο των αντιδημάρχων που είχε τρία γραφεία. Δηλαδή εκεί, σωστά, που ήταν. Ναι. Ναι, το γνωρίζουμε τώρα. Εμείς που έχουμε πάει στο Δημαρχείο Εμμανουήλ Παπά, ξέρουμε ότι είναι το γραφείο του Δημάρχου, είναι το γραφείο του Γενικού Γραμματέα που είναι πάρα πολύ μικρό, του κυρίου Μπάλτσιου. Λίγο παραδίπλα είναι το γραφείο του κυρίου Στόικου που είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, επίσης πάρα πολύ μικρό. Δεν παίρνει δηλαδή πάνω από ένα γραφείο. Και δίπλα υπάρχει μια πιο μεγάλη αίθουσα η οποία μέχρι στιγμής έχει τρία γραφεία εκεί. Ίσως λίγο να τα συμπτύξουν, να μπει και ένα τέταρτο, αλλά θα δυσκολεύεται πάρα πολύ ο τέταρτος αντιδήμαρχος. Έλαμε όμως που οι αντιδήμαρχοι είναι 6-7. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ παραπάνω. Άρα δεν χωράνε τώρα. Και τι θα κάνουμε? Υπάρχει λοιπόν το Δημαρχείο του Νέου Σκοπού. Ναι. Φαίνεται πως εκεί κάποιοι αντιδήμαρχοι θα πάνε για να εξυπηρετούν τις ανάγκες από εκεί. Φαίνεται πως ο κύριος Χριστοδούλου και ο κύριος Παρθενάκης, που ήταν ο πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών, αν θυμάστε, ναι, και οι δύο έχουν καταγωγή από το Νεοχώρι και οι δύο θα βρίσκονται στο Δημαρχείο του Νέου Σκοπού. Εκεί που είναι και το αστυνομικό, νομίζω αστυνομικός. Υπήρχε ένας, δεν ξέρω αν υπάρχει. Μάλλον θα υπήρχε. Δεν ξέρω καθόλου, πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει. Ξέρω ότι σίγουρα υπήρχε και ένας υπάλληλος εκεί ο οποίος εξυπηρετούσε τον κόσμο και εκεί ήταν και είναι και ο πρόεδρος ο κύριος Χαμάλης. Τώρα αν πάνε όμως εκεί οι αντιδήμαρχοι, μου λένε ότι θα πρέπει να πηγαίνουν να υπογράφουν πίσω στο Δημαρχείο Εμμανουήλ Παπά. Άρα τι θα πηγαίνουν να κάνουν στο Δημαρχείο του Νέου Σκοπού? Θα πηγαίνουν να κάθονται? Μόνο να δέχονται κόσμο? Δεν θα μπορούν να γράψουν τίποτα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν τίποτα, δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο? Δηλαδή θα πάνε εκεί απλώς για να λέμε ότι οι αντιδήμαρχοι έχουν ένα γραφείο? Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται η Δημοτική Αρχή, εκτός και αν ο κύριος Νότας έχει κάτι στα υπόψη του και στείλει και κάποιον υπάλληλο. Ή στείλει κάποιον πει ότι θα πηγαίνετε δύο μέρες εκεί για να κάνετε τα ραντεβού σας και εκείνες τις μέρες ίσως, ξέρω εγώ, υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα τους εξυπηρετεί. Αλλά λέμε τώρα, ο κ. Χριστοδούλου είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου. Δηλαδή θα θέλει να κάνει έτοιμα κάποιος από ένα χωριό. Πες ότι είναι Σικιά, Μέταλλα, Δαχνούδι. Ναι. Υποτίθεται ότι επιλέχθηκε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και το Χρυσό, επιλέχθηκε το Χρυσό για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά ως έδρα, γιατί είναι στη μέση. Mm-hmm. Για να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι. Και αυτός που είναι από το Βαλτοτόπι Πιθελινό Ψυχικό και αυτός που είναι Σικιά, Μέταλλα, Δαχνούδι. Αν σε ένα χώρο του Δημαρχείου, που είναι έτσι μεγάλος χώρος και ευρύ χώρος, μπει μια γυψοσανίδα στη μέση και γίνουν δύο γραφεία. Δεν υπάρχει, Δημήτρη. Λέω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει κανένας χώρος. Κανένας χώρος δεν υπάρχει για τους αντιδημάρχους. Μάλιστα να σας πω πως ο κύριος Μίλητσιος, που είναι αντιταλμένος, άμυστος μάλλον, συγγνώμη, αντιταλμένος, ναι, άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Μίλητσιος φαίνεται πως και αυτός δεν θα είναι πάνω στα γραφεία, θα είναι σε ένα γραφείο στον πρώτο όροφο. Εκεί υπάρχει ένα γραφείο, νομίζω εκεί θα πάει ο κύριος Μίλητσιος, για, μάλιστα, να είναι και κοντά σε υπάλληλο του Δημαρχείου, η οποία, επειδή ο κύριος Μίλητσιος τώρα έχει τα σχολεία, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιδημαρχία που έχει. Οπότε θα πρέπει, τα αιτήματα είναι πάρα πολλά, καταλαβαίνετε. Όχι τι τώρα το πράσινο δεν είναι σημαντικό, δεν θέλω να
πω ότι είναι υποδέστερη η άλλη αντιδημαρχία, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα σχολεία και τα αιτήματα που υπάρχουν και το ότι τα προβλήματα είναι καθημερινά δημιουργούν μεγαλύτερο θέμα για τον κύριο Μίλτσικ, οπότε θα είναι μέσα στο Δημαρχείο, θα βρεθεί χώρος από ό,τι μαθαίνω για τον κύριο Μίλτσικ για να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα τα αιτήματα που υπάρχουν από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους συλλόγους, τα πάντα. Είναι και στον στενό κύκλο, στον πολύ στενό του κυρίου Δημάρχου, κύριος Μίλτσιος, άρα βρέθηκε τρόπος, τουλάχιστον όπως λένε οι πληροφορίες μου μέχρι στιγμής, για να υπάρχει χώρος εκεί. Πάντως στο Δημαρχείο Μανουλή Παπάν και Μεγάλο υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με το αρχείο του Δήμου. Δεν έχουν δηλαδή τι να κάνουν, δεν ξέρω αν θα νοικιάσουν χώρο. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στο Δήμο Μανουλή Παπά με τους χώρους. Δεν ξέρω πώς θα το σκεφτεί ο κύριος Δήμαρχος, τι σκοπό έχει, τι έχει σκοπό να κάνει από εδώ και πέρα και πώς θα εξυπηρετήσει τους δημότες. Πάντως αυτή η λύση που προκρίνεται, Δημήτρη, μέχρι στιγμής είναι ο εξορισμός των δύο αντιδημάρχων, του κυρίου Χριστοδούλου και του κυρίου Παρσενάκη, να πάνε στο νέο σκοπό για να μπορούν να έχουν εκεί ένα γραφείο. Αλλά εγώ θα πω ότι γραφείο απλώς και μόνο για να κάθονται, κάθονται και στο σπίτι τους. Πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται να πάνε στο, ένα δίκιο το έχεις. Στο νέο σκοπό. Για ποιο λόγο να πάνε στο νέο σκοπό αν δεν θα έχουν κάτι να κάνουν? Τον παίρνει τηλέφωνο κάποιος τον κύριο Χριστοδούλη, τον κύριο Παρσενάκη, του λέει το αίτημά του, το καταγράφει το τηλέφωνό του και πηγαίνει στο Δημαρχείο και το κάνει. Θα δούμε. Θα μου πεις, λοιπόν, αν δεν υπάρχει χώρος, τι θα γίνει? Και αυτό σωστό. Δεν ξέρω, Δημήτρη. Πάντως αυτός είναι ένας γρίφος που θα λύσει ο κύριος Νότας.